Και η ενασχόληση, κυρία Πρόεδρε, με την πολιτική, κύριε Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αλλά και η δικηγορία την οποία εγώ ασκώ, είναι ιδιαιτέρως αγχωτικά πράγματα. Και γι' αυτό είναι ιδιαίτερα καταπραϊντικό, ίσως και θεραπευτικό, να ακούει κανείς τις εισηγήσεις του Υπουργού, του κυρίου Σταθάκη, ο οποίος μεταδίδει μια γαλήνη, έτσι, λυκνιζόμενης βάρκας σε ειδηλιακή λίμνη ή κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ καταπραϊντικό, κύριε Υπουργέ. Θα το συνεχίσουμε, θα σας ακούμε. Και από την άλλη θέλω να παρατηρήσω, μου κάνουν εντύπωση οι αγαπητοί συνάδελφοι της πλειοψηφίας, οι οποίοι σε κάθε νομοθέτημα έχουν την τάση που κανείς παρατηρεί, θα μου συγχωρήσετε τον παραλληλισμό, σε επικίδιους. Αποδίδουν αξίες και σημασία στον νεκρό που ούτε ο ίδιος αν ζούσε δεν θα απέδιδε στον εαυτό του. Ακούσαμε σημαντικότατο νομοθέτημα, τομή, πράγματα, θάματα. Εδώ τι πρόκειται? Πρόκειται για μία χρήση μιας υπάρχουσας νομικής μορφής του αστικού συνεταιρισμού. Και μάλιστα απλουστευμένη χρήση. Αν διαβάσει κανείς τις διατάξεις, δεν προβλέπεται εδώ και καμία μεγάλη τομή στο υπάρχον νομικό πλαίσιο, μη κοροϊδευόμαστε, στο οποίο αποδίδεται μια επιπλέον δυνατότητα. Δεν υπάρχει αντίρρηση σε αυτό. Αλλά εκείνο το οποίο θα έκρινε την σοβαρότητα του εγχειρήματος, νομίζω ελέγχθη από τον εισηγητή και τον δικό μας, τον επιμελή μας εισηγητή, τον κύριο Σκρέκα, και από τον κύριο Μανιάτη προηγουμένως, ο οποίος έχει μια εμπειρία στο αντικείμενο αναγνωρίσιμη στην αίθουσα, θα κρινόταν από ότι αν συνοδευόταν από έναν λεπτομερή επιχειρησιακό σχεδιασμό εφαρμογής, κάτι τέτοιο δεν το συνοδεύει, δεν παρατήρησα να αναπτύχθηκε δε κατά τη συζήτηση, ούτε στην Επιτροπή, ούτε τώρα κατά την διατύπωση της εισήγησης. Αντίθετα, κύριε Υπουργέ, ας πούμε, το άρθρο 11 που αφορά τα οικονομικά κίνητρα, δεν νομίζω ότι λέει και πολλά πράγματα. Μάλιστα, το 7, η παράγραφος 7 που αφορά το ύψος της εγγυητικής επιστολής και κάτι τέτοια, δείχνει ότι μάλλον προσπαθεί να υπάρξει μια οικονομική στήριξη του εγχειρήματος εκ των ενώνων, χωρίς να έχει προηγηθεί ένας σοβαρός οικονομοτεχνικός σχεδιασμός για το τι μπορεί να γίνει. Και για να μην ξεφύγετε κι εσείς από τη συνείδη παράδοση των νομοθετημάτων ΣΥΡΙΖΑ, πάμε στο άρθρο 16. Να μην υπάρχει και το ρουσφέτη και η διαπλοκή και η παρανομία, η αντισυνταγματικότητα μέσα στο νόμο. Κρίμα. Είναι κρίμα μια τόσο ωραία παράδοση που φτιάχτηκε με συνέπεια όλο αυτόν τον καιρό. Γιατί να μην βάλουμε και μια κατευθείαν ανάθεση για 400.000 μέσα στο νόμο? Προς Θεού, 400.000 είναι αυτές. Τρία χρόνια κυβέρνηση είμαστε, τώρα μας πιάνει η βία και πρέπει βεβαίως κάτι επιγόντως να το ρυθμίσουμε με κατευθείαν ανάθεση. Αυτά είναι τα συνήθη. Και βέβαια, για να μην αφήσουμε και την άλλη παράδοση της τροπολογίας, να σου και η τροπολογία. Και σας είπε ευθέως ο κ. Σκρέκας, η τροπολογία είναι πρόχειρη. Το ότι είναι πρόχειρη η τροπολογία, κύριε Υπουργέ, αποδεικνύεται από το απλό γεγονός ότι έρχεται ως τροπολογία. Αν ήταν η σοβαρή νομοθετική σας βούληση, θα ήταν μέσα στο νομοθέτημα. Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση επί της αρχής να υπάρξει ενίσχυση των συγκεκριμένων γεωγραφικών περιοχών. Το καταλαβαίνουμε. Αλλά εάν σοβαρά το είχατε επεξεργαστεί, δεν θα τη φέρνετε για ένα χρόνο. Το επιχείρημά σας περί ετήσιου προϋπολογισμού αναιρεί το σύνολο του νομοθετικού έργου. Τότε όλα τα νομοθετήματα έπρεπε να είχαν διάρκεια ενός έτους. Και στο τέλος του χρόνου τα ξαναψηφίζαμε όλα. Πάντα ο προϋπολογισμός για ένα χρόνο είναι, το ξέρετε αυτό. Αλλά η παλιά συνδικαλιστική φύση εδώ επικρατεί. Και αναγκάζεται να μας δώσετε μια δικαιολογία την οποία φαντάζεστε ότι αν ήδη έχουμε πάρει και κανένα σουρουπάκι, θα την αποδεχθούμε. Από την άλλη, πρέπει να σας πω και μου έκανε εντύπωση ότι ελέγχθηκε, καλώς ελέγχθη, ότι η κυβέρνησή σας δεν έχει κανένα σοβαρό ιστορικό λήψης πρωτοβουλειών προστασίας του περιβάλλοντος. Κανένα. Δεν θέλω να θυμηθώ τα ζητήματα που αφορούν την προστασία του Σαρονικού, για την οποία οι δικές σας κυβερνητικές αυλεψίες, ασύλληπτες κυβερνητικές αυλεψίες, οδήγησαν σε τεράστιο κίνδυνο καταστροφής του συνόλου της παραλίας της Αττικής προς το Σαρονικό και δεν απεδόθη ούτε μία ευθύνη, ούτε πολιτική, ούτε σε οποιονδήποτε. Συνέβη ένα ατύχημα υπό τις ιδανικές συνθήκες αντιμετώπισής του. Απόλυτη ηρεμία της θάλασσας, 9 μέτρα βάθος μόνο, δίπλα ακριβώς στην έδρα του αρμόδιου οργάνου για την αντιμετώπιση του προβλήματος και παρά τα αυτά καταφέρατε να μολυνθεί το σύνολο των ακτών της Αττικής. Όπως επίσης πάρα πολύ σωστά σας παρατηρήθηκε η παρουσία σας στις ΗΠΑ.
Ήταν δυνατόν, είχε ο Πρωθυπουργός την ευκαιρία, μιλώντας με τον πρόεδρο Τραμπ, να το επαναλάβει την πάγια ευρωπαϊκή θέση. Και δεν θα ήταν ο πρώτος που θα του την επαναλάμβανε για την προστασία του περιβάλλοντος και τα θέματα της κλιματολογικής αλλαγής. Και της, ξαναλέω, την πάγια θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και την καταδίκη της αποχώρησης από τη σχετική συνθήκη που υπογράφηκε στο Παρίσι. Κάτι που ο πρόεδρος Μακρόν ευθέως του είπε. Και μάλιστα ευθέως του είπε χωρίς να χαλάσει και τις σχέσεις. Διότι ο καθένας, όσο και αν είναι ιδιόρυθμος, εκτιμά τον ειλικρινή και σταθερό συνομιλητή. Όχι τον εθελόδουλο ο οποίος απλώς προστρέχει για οποιοδήποτε λόγο. Το μόνο το οποίο κάνατε στις Ηνωμένες Πολιτείες, και ορθά σας ελέγχθηκε αυτό, είναι να καταθέσετε το υστέρημα του Έλληνα φορολογούμενου για τον εξυγχρονισμό του F-16. Λοιπόν, μην μας λέτε τώρα εδώ για προστασία του περιβάλλοντος, αν έχετε την καλοσύνη. Μην μας τα λέτε αυτά. Και παρεπιπτόντως, εάν θέλετε να επανέλθουμε κάποια στιγμή στα ζητήματα των νομοθετημάτων τα οποία στο παρελθόν αναιρέστηκαν για τις κρίσεις γης, να το κάνουμε και αυτό. Αλλά εγώ, κύριε Υπουργέ, θα εκμεταλλευτώ εδώ την ευκαιρία της παρουσίας σας για να κλείσω μια άλλη μεταξύ μας διαφωνία για τα θέματα της πρώτης κατοικίας. Διότι ο πρόεδρος της Βουλής προχθές δεν μου έδωσε τη δυνατότητα να το κάνω, σεβαστό. Να συνεννοηθούμε και σε αυτό και να το κλείσουμε. Τι υπήρχε πρώτων ημερών σας, δηλαδή επί της ειδικής μας κυβέρνησης, υπήρχε ο νόμος 42-24 του 2013. Τι ήταν ο νόμος 42-24 του 2013, ένας νόμος ο οποίος παρήχε οριζόντια προστασία στην πρώτη κατοικία, χωρίς ανάγκη δικαστικής πρόβασης, επαναλαμβάνω, χωρίς ανάγκη δικαστικής πρόβασης, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, δηλαδή 35.000 ευρώ εισόδημα, συν 200.000 ευρώ αξία, συν δυνατότητα και άλλης ακίνητης περιουσίας μαζί γύρω στις 300.000. Αυτό δεν καταργήθηκε, έληξε 31/12 του 2014. Ερχόμαστε λοιπόν, τότε άλλαξε η κυβέρνηση, Γενάρη του 2015. Έτσι, μη μας πείτε γιατί δεν νομοθετήσαμε σε προεκλογική περίοδο για να μας λέτε εσείς ότι λαϊκίζουμε. Πάμε τώρα, τι έχετε εσείς. Καταλαβαίνω, ο παριστάμενος κύριος Υπουργός πάμε τώρα, έρχεστε εσείς λοιπόν, για του παριστάμενου. Χαίρομαι που σας ξύπνησα λίγο, εν αντιθέσει με την αρχική υπουργική εισήγηση. Έρχεται λοιπόν ο παριστάμενος κύριος Υπουργός με το νόμο 43-46 του 2015, νόμο Σταθάκη, όπως τον θέλει, ο οποίος τροποποιεί άλλο νομικό πλαίσιο, αγνοεί το θέμα της αυτοδίκαιης προστασίας της πρώτης κατοικίας, το ξεχνάει, δεν υπάρχει, μπαίνει μέσα στο νόμο Κατσέλη, ο οποίος έχει άλλες προϋποθέσεις, τελείως άλλες προϋποθέσεις και άλλο σκεπτικό. Και εκεί περιορίζει και όλα το νόμο Κατσέλη. Και τι κάνει, λέει, όχι, θέλω 1.347 ευρώ εισόδημα και 180.000 ευρώ αξία, σύν οι προϋποθέσεις του νόμου Κατσέλη. Αυτό κάνει. Εάν λοιπόν είχαμε ένα εύρος προστασίας, ας υποθέσουμε 100, διατηρεί το εύρος προστασίας στο 30. Και έρχεται και μας λέει, όχι προστατεύω την πρώτη κατοικία. Έτσι. Όχι προστατεύω την πρώτη κατοικία. Δεν είναι αλήθεια αυτό που λέει και το ξέρει πάρα πολύ καλά βεβαίως. Όπως το ξέρετε και εσείς όσοι μπήκατε στον κόπο να διαβάσετε τα νομοθετήματα. Να το κλείσουμε λοιπόν. Δεν προστατεύσατε την πρώτη κατοικία, αν θέλετε, για να είμαστε απολύτως ακριβείς, στο εύρος που την προστάτευε η προηγούμενη κυβέρνηση. Την έχετε απομειώσει πάρα πολύ την προστασία της, και επίσης το νομοθέτημα το οποίο έχετε, έχει και την συνήθις ριζιακή πονηριά. Πότε λύγει? 31/12 του 2018. Ποιο είναι το σκεπτικό? Μόλις έρθει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να τις φορτώσουμε το πρόβλημα. Έτσι, τα γνωστά, τα συνήθη. Λοιπόν, κλείσαμε και αυτή την εκκρεμότητα. Την άλλη φορά θα μιλήσουμε για τα άλλα θέματα για τα οποία έχουμε διαφωνήσει, δηλαδή της χρήσης γης και το τι καταργήσατε και το πώς το κάνατε. Σας ευχαριστώ πολύ.